Το αγόρι της οικογένειας του Γιώργου Αγριμανάκη, Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου και επιχειρηματία, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και εν μέσω πανδημίας να πετύχει τα μόρια που χρειαζόταν για να περάσει στην ιατρική, πλην όμως τα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν κάθε άλλο παρά επιβεβαίωσαν την προσπάθειά του, αφού αντί για την ιατρική στην Αλεξανδρούπολη, εισήχθη στην οδοντιατρική. Τα παιδιά που έχουν επιτύχει πρέπει να τους δοθεί η πρόσβαση στην επιτυχία τους. Δεν ζητάει χάρη το παιδί μου. Ζητάει την πρόσβαση στην επιτυχία του, την οποία του τη θερούν, του τη θερεί το σύστημα. Δεν γίνεται να πετυχαίνει, σου λένε ότι είσαι πετύχει. Ο νεαρός υποψήφιος, αν και έπιασε τη βάση των 18.159 μορίων της ιατρικής σχολής, τελικά δεν μπαίνει στη σχολή, καθώς όπως δήλωσε στην Κρήτη TV ο πατέρας του, το γεγονός ότι ισοβάθμισε με κάποιον άλλον υποψήφιο για την τελευταία θέση, δεν προκρίθηκε ο ίδιος για τη θέση αυτή στη διαδικασία σύγκρισης των βαθμολογιών σε καθένα από τα μαθήματα βαρύτητας ξεχωριστά. Λένε τώρα ότι θα πρέπει, αν ισοβαθμίσει με κάποιον άλλον, να πάρουν το πρώτο μάθημα που είναι στην προκειμένη περίπτωση ιδεολογία και αν έχει γράψει καλύτερα ο ένας από τον άλλον να πάρουν τον άλλον. Αν και εκεί ισοψηφίσουν παίρνουν το δεύτερο μάθημα που είναι η χημεία, πάλι βαρύτητας μάθημα και αν και εκεί ισοψηφίσουν πάνε στο άθροισμα των δύο άλλων. Δηλαδή μια κατάσταση πέρα και πάνω από κάθε λογική. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ο πατέρας του υποψηφίου, ο οποίος τόνισε ότι το παιδί του αδυνατεί να κατανοήσει με ποιους όρους και κάτω από ποιες συνθήκες ισονομίας και σεβασμού στην επιτυχημένη προσπάθεια ενός νέου μπορεί το οποιοδήποτε όριο εισακτέων να καθορίσει με ένα τόσο απρόσωπο και άδικο τρόπο τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που μεσούσης μιας δύσκολης κατάστασης όπως η πανδημία κατάφερε να πετύχει, αλλά τελικά να προσπαθούν να τον πείσουν ότι δεν πέτυχε. Τελικά. Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Ισχύει το κριτήριο εισαγωγής της βάσης της εισαγωγής κάθε σχολής ή υπάρχουν και άλλα υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο μάθημα. Ένα, το παιχνίδι είναι καθαρό ή απλά κρύβει και κάποια μικρά γράμματα πίσω που θα πρέπει όταν σου συμβεί να ψάχνεις να βρεις τι έχει συμβεί. Δεύτερον, τι να πω στο παιδί μου. Πέτυχε ή δεν πέτυχε. Με ρωτάει και είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχω απάντηση. Στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας, ο πατέρας του υποψήφιου εξήγησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση χωρίς κόστος που δικαιούται να έχουν όσα παιδιά τα κατάφεραν και με αφορμή συσχετισμούς θέσεων βρέθηκαν εκτός των σχολών των ονείρων τους. Δεν είναι παράλογο. Δεν φτάνει στα όρια, ας πούμε, του να θυμώσεις με το κράτος. Του να θυμώσεις με το κράτος που θες να υπηρετήσεις. Εμείς θέλουμε να σπουδάσουμε στην Ελλάδα και αγωνιστήκαμε για να σπουδάσει το παιδί στην Ελλάδα. Αγωνίστηκε το παιδί κυρίως. Εμείς το υποστηρίξαμε. Αλλά δείτε τώρα ένα παιδί που είναι θυμωμένο με την ίδια την πολιτεία του, η οποία το καταδικάζει.